Βουτιά σήμερα στο χρηματιστήριο Αθηνών. Να δούμε όμως πώς κινήθηκαν και οι μετοχές των κριτικών εταιρεών. Στις 1696,68 μονάδες έκλεισε ο γενικός δείκτης με απώλειες 6% λόγω της επιφυλακτικότητας των διεθνών επενδυτών προς την ελληνική αγορά, έως ότου γίνουν γνωστές οι λεπτομέρειες για το μηχανισμό στήριξης, αλλά και λόγω της βουτιάς κατά 11,5% του τραπεζικού δείκτη. Μόντα Μπάνιο 48 λεπτά με κέρδη 6,67%. Γιάλκο 44 λεπτά με κέρδη 4,76%. Αγροτική ασφαλιστική 1,60 με άνοδο 4,58%. Μινοϊκές 3,05 λεπτά με κέρδη 3,74%. Και Νουτριάρ 30 λεπτά με κέρδη 3,45%. Μεγαλύτερη πτώση 20,45% στα 2 και 10 βοβός. Βίβερες 40 λεπτά με απώλειες 20%. Παρνασσός 56 λεπτά με πτώση 18,84%. Πλαστικά Τράκη 44 λεπτά με πτώση 18,52%. Και Sprinter Stores 50 λεπτά με πτώση 18,03%. Στους τίτλους των κριτικών εταιριών, Μινοϊκές 3,05 λεπτά με σημαντικά κέρδη 3,74%. ΑΝΕΚ Κοινή, απώλειες 12,20% στα 36 λεπτά. Το προνόμιο αμετάβλητη στα 2,30 λεπτά. Το ονομαστικό προνόμιο πτώση 6,43% στο 1,31. Πλαστικά Κρήτης, απώλειες 9,51% στα 3,14 λεπτά. Πτώση 9,32% για τη Δομική στο 1,07 λεπτά. Καράτης ΑΕ, απώλειες 9,52% στο 1,14 και η Κρέτα Φάρμ 5,40 με τις λιγότερες απώλειες 2,7%.